Κώστας, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Για να φτάσουν οι εργαζόμενοι του χειρουργείου να κατέβουν εδώ σήμερα και να πούν την αγωνία που περνάνε, όλη αυτή την μεγάλη εξουθένωση που έχουν, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Είπαν το ότι χρωστάνε ρεπό από το 22, ότι χίλια ρεπό χρωστάει μόνο το χειρουργείο στο νοσοκομείο μας. Η κατάσταση πραγματικά δεν είναι πλέον μόνο επικίνδυνη για τους ίδιους, είναι επικίνδυνη και για τους ασθενείς. Κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι. Φτάσαμε σε ένα σημείο πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Η αγωνία φάνηκε από τους εργαζόμενους που κατέβηκαν εδώ να τα πούν και δεν τα λέμε εμείς που μπορεί να φαινόμαστε γραφικοί. Δεν είναι μόνο τα χειρουργεία. Πρέπει να υπάρχει ο πρόεδρος είπε για τους τραυματιοφορείς ότι είμαστε στο 50%. Οι διοικητικοί για να καλύψουν τα χειρουργεία χρειάζεται διοικητικό προσωπικό που θα μπορεί να φέρει τα εργαλεία και ό,τι χρειάζεται. Και αυτή είναι στο 50%. Το Ιπποκράτειο είναι υποκατάρρευση. Πρέπει οπωσδήποτε χθες να ενισχυθεί. Okay. Thank you.